Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Επεισόδιο εντός Ελλάδος με αυτοκίνητο. Ένα road trip στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Φύγαμε από Θεσσαλονίκη, οδηγούμε στην Εγνατία Οδό. Δυτικά πηγαίνουμε προς Ιωάννενα και σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε για να εξερευνήσουμε τα Τζουμέρκα. Τα Τζουμέρκα που λέγονται και Αθαμανικά Όρη είναι ένας ορεινός όγκος που βρίσκεται στα σύνορα Ηπείρου και Θεσσαλίας. Η ευρύτερη περιοχή που αποκαλείται Τζουμέρκα έχει απίστευτες ομορφιές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να δούμε όσες περισσότερες μπορούμε. Είμαστε τώρα κάπου στο μέσο της διαδρομής, λίγο πριν τα Γρεβένα. Κάναμε στάση να φάει η μικρή και να φάω κάτι κι εγώ. Έχω το τέλειο σαντουιτσάκι που έφτιαξα πριν ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας υλικά. Τέλεια καπνιστή γαλοπούλα, σαλάτα φάρμα υφαντής και το τυρί που είναι με χαμηλά λιπαρά που είχε στην ίδια συσκευασία μαζί με τη γαλοπούλα. Τέλεια! Τέλειο! Πάντα πλέον κουβαλάμε κάτι έτσι για να μπορούμε να φάμε οποιαδήποτε στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα πεινάσει η μικρή και θα θέλει να φάει, να σταματήσουμε σε ένα πάρκινγκ να έχουμε και εμείς κάτι να φάμε την ίδια ώρα που θα περιμένουμε. Φύγαμε. Λίγο πριν τα Ιωάννενα βγήκαμε από την Εγνατία, κόψαμε αριστερά στο δρόμο και πάμε τώρα πάνω προς τα βουνά. Πάμε προς τα Τζουμέρκα. Φτάσαμε! Είμαστε στο χωριό Κοστίτσι. Εδώ θα μείνουμε τις επόμενες 4 μέρες. Ωραίο μέρος, πολύ παραδοσιακό. Πάμε να πάρουμε τα κλειδιά μας και να πάμε στο δωμάτιο. Να το δωμάτιό μας, τέλειο είναι! Και γενικά είναι αρκετά μεγάλο και μας αρέσει που έχει πέτρα κάτω. Και το ξενοδοχείο είναι και pet friendly. Και μας έφεραν και κρεβατάκι για τη μικρή. Όλα τέλεια. Πάμε μια βόλτα, πάμε στον προφήτη Λία, που είναι εδώ δίπλα, στην άκρη του χωριού. Τέλειο μέρος. Πάμε για ξεκούραση και τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Σήμερα πάμε για rafting στον Άραχθο. Η Λέκτρα με την κόρη μας έμειναν σήμερα στο ξενοδοχείο. Με τα νέα δεδομένα του ταξιδιού μας, κάποιες δραστηριότητες αναγκαστικά θα τις δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Φτάσαμε! Είμαστε στο ξεκίνημα της διαδρομής, στο γεφύρι της Πολιτσάς. Αυτός είναι ο ποταμός Άραχθος. Γεια σου, Φτύχη. Πώς πάτε? Ναι! Τέλεια. Λίγος το όνομά σου? Μιχάλης. Μαζί θα πάμε? Μαζί θα πάμε, ναι. Τέλεια, ωραία. Ο Άραχθος είναι από τα πιο δημοφιλή ποτάμια για ράφτινγκ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το γεφύρι της Πολιτσάς, ένα από τα όμορφα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια της περιοχής. Έρωτας είναι αυτά τα γεφύρια της Ηπείρου.
Η διαδρομή ξεκινάει από αυτό το γεφύρι και καταλήγει στο γεφύρι της Πλάκας. Είναι 9 χιλιόμετρα και για όσους κάνουν rafting με τις μεγάλες βάρκες, διαρκεί 2,5 περίπου ώρες μαζί με κάποιες στάσεις. Εμείς θα πάμε με hot dog, με αυτή τη μικρή βάρκα στην οποία χωράνε 2 άτομα. Βάζουμε σωσίβιο και φεύγουμε. Φύγαμε! Ο Άραθος ξεκινάει κοντά από το Μέτσοβο και καταλήγει στον Αμβρακικό κόλπο. Την άνοιξη το νερό είναι πολύ πιο άγριο και συνιστάται μόνο για πολύ έμπειρους ό,τι έχει να κάνει με το καγιάκ αλλά και με το ράφτινγκ, είναι καλή κατάβαση. Το καλοκαίρι είναι για όλους και για μικρά παιδιά. Πάμε να δούμε το καταράκτη της Κλίθκης. Εντάξει, τι φανταστικό μέρος είναι αυτό, κοιτάξτε γύρω-γύρω. Ο καταράκτης της Κλίθκης. Νάτος, εκεί πέρα. Περίπου 7 μέτρα ύψος. Εν τω μεταξύ το νερό δεν είναι παγωμένο. 5-6 βαθμούς. Και εδώ έχει μια τέλεια φυσική πισίνα, ό,τι πρέπει για μπάνιο, αλλά το νερό είναι παγωμένο. Ωραία, μιας και κάναμε και στάση να φάμε και κάτι. Εδώ το αγαπημένο μας μήλο έφτασε και εδώ πέρα στον Άραχτο. Ωραία, και όλη την Ελλάδα έχει γυρίσει και όλο τον κόσμο μαζί μας. Τέλεια. Φεύγουμε. Συνεχίζουμε, τώρα θα πάμε να μπούμε μέσα στο Φαράγγι. Μπαίνουμε στο Φαράγγι! Ωραία, κάτι βράχια, απίστευτο μέρος. Το πρόσωπο του Αράχτου και εδώ έχει καταρακτάκια. Κοιτάξτε σκηνικό! Αξίζει μια στάση και εδώ πέρα, κοιτάξτε πως είναι. Έχει καταράκτες και εκεί έχει το πρόσωπο του Αράχτου, μάτια και στόμα. Τελευταία στάση εδώ. Πάνε και το γεφύρι της Πλάκας. Εκεί είναι το τέλος της διαδρομής. Σε λίγο τελειώνουμε. Το γεφύρι της Πλάκας που έπεσε την 1η Φεβρουαρίου του 2015 από την πλημμύρα και από κακοκαιρία, το ξαναφτιάχνουνε. Φτάσαμε στο τέλος διαδρομής. Ωραία, και τώρα θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο. Τέλεια.
αφήσει στο ξενοδοχείο. Πριν συνεχίσουμε, θα φάμε κάτι έτσι ψιλοελαφρύ. Θα τσιμπήσουμε κάτι. Αυτή είναι μια καταπληκτική παραδοσιακή υπηρώτικη πρασόπιτα. Έπος. Πω. Θαύμα. Πω. Ωραία. Τσιμπάμε κάτι και πάμε μια βόλτα. Νομίζω πεινούσα. Μπαίνουμε στο αμάξι και πάμε στο χωριό Ελληνικό. Είναι πολύ κοντά εδώ. Είμαστε στο χωριό Ελληνικό. Αυτός είναι ο ναός Αγίας Τριάδας. Εδώ στο χωριό Ελληνικό υπάρχει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θόδωρος Παπαγιάννης. Το μουσείο συστεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά, αλλά επειδή πλέον δεν έχει πολλούς μαθητές όπως παλιά, κάποιες αίθουσες έχουν αξιοποιηθεί με τη λειτουργία αυτού του ιδιαίτερου μουσείου. Και εδώ είναι η κεντρική πλατεία του χωριού. Πάμε τώρα να δούμε ένα ωραίο μοναστήρι που έχει εδώ πιο πάνω. Την Ιερά Μονή Τσούκας. Σε ένα φανταστικό σημείο, πάνω σε ένα βράχο, στην άκρη του γκρεμού, πάνω από το χωριό Ελληνικό, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τσούκας. Γενικά εδώ η περιοχή έχει πολλά όμορφα μοναστήρια, αλλά αυτό θεωρείται από τα ομορφότερα. Είναι χτισμένο με πέτρα, με την παραδοσιακή υπηρώτικη αρχιτεκτονική. Μια πίσω πόρτα που βγάζει σε μια πίσω αυλή που έχει μια τέλεια θέα. Πω. Σε αυτό το τέλειο μέρος με την τέλεια θέα να φάμε κάτι τέλειο. Την τέλεια σοκολάτα. Εντάξει, τι θέα είναι αυτή. Κόβει την ανάσα κοινωνικτικά. Απίστευτα τοπία, απίστευτα μέρη, απίστευτα βουνά. Τι ωραία σοκολάτα. Ολόκληρο φουντούκι. Πω. Αύριο έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Θα πάμε πάνω Τζουμέρκα. Τώρα, παίρνουμε δυνάμεις. Δίκαιο ήλιος και είναι θαύμα το σκηνικό. Καλημέρα. Για πρωινό φάγαμε διάφορα πράγματα. Το τέλειο ήταν μια σπιτική μαρμελάδα που φτιάχνουν εδώ στο ξενοδοχείο με φρούτα της περιοχής. Μεταχύνισε ζεστό ψωμάκι. Τέλειο. Σήμερα θα πάρουμε τα βουνά. Πάμε να εξερευνήσουμε τα Τζουμέρκα.
Να είμαστε και πάλι στο σημείο που εχθές μπήκαμε στο ποτάμι, στο γεφύρι της Πολιτσάς. Σήμερα όμως διασχίζουμε το ποτάμι από τη γέφυρα και ανεβαίνουμε από την άλλη μεριά του βουνού. Θα ανέβουμε πάνω και ουσιαστικά από εδώ ξεκινάνε τα τζουμέρκα. Εκεί που μένουμε είναι κατσανοχώρια. Και σε ζαγοροχώρια έχει έναν τέτοιο δρόμο με πάρα πολλές στροφές, ζιγ-ζακ, δεξιά-αριστερά. Αυτός που ανεβαίνει πάνω στο μεγάλο πάπιγκο από τον Βοηδομάτι. Πάντως το τοπίο είναι φανταστικό και έχει πολύ πράσινο, έχει δέντρα. Και από τη μια μεριά είναι το ποτάμι με το φαράκι. Τι θέα θεϊκή! Λατρεύω αυτά τα σημεία με την τέλεια θέα. Θες να σταματάς με το αυτοκίνητο και απλά να απολαμβάνεις. Ωραία, συνεχίζουμε. Το πρώτο χωριό που συναντάμε από την πίσω μεριά του βουνού είναι το Αμπελοχώρι. Είναι εδώ από κάτω στην πλαγιά. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε προς Πράμαντα. Κατεβαίνοντας προς Πράμαντα, κάνουμε μια πολύ μικρή παράκαμψη για να έρθουμε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Ραφτανέι. Έχει μια ωραία εκκλησία εδώ με ένα ωραίο παλιό καμπαναριό. Γεια σας. Πώς είστε? Καλά. Κόσμος εδώ, κάθεσαι. Ωραίος ναός, μεγάλος. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Και από εδώ έχει τέλεια θέα. Ωραία. Προς εκεί θα πάμε τώρα. Είμαστε λίγο πριν από το χωριό Πράμαντα και ήρθαμε να δούμε ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής, το Σπήλαιο Ανεμότρυπα. Περιμένουμε και σε λίγο ξεκινάμε την ξενάγηση. Το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας έχει διαδρομή μήκους 250 μέτρων και φιλοξενεί 10 αίθουσες. Πάμε μέσα στην Ανεμότρυπα. Γιατί λέγεται Ανεμότρυπα? Είχε μία μικρή τρύπα στην είσοδο, έβγαζε αέρα και αυτό λέγεται Ανεμότρυπα. Έχει δροσιά μέσα, 19 βαθμούς, αλλά έχει πολύ υγρασία. Πω, φανταστικό είναι. Το μοναδικό λευκό σπήλαιο στην Ελλάδα. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1960 τυχαία από κάποιους χωρικούς. Είναι το μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα που το διασχίζει ποτάμι σε ολόκληρο το μήκος του. Το σπήλαιο είναι σε τρία διαφορετικά επίπεδα και εμείς βαδίζουμε παράλληλα με τη φορά του ποταμού. Το ποτάμι διαπερνάει όλο το μήκος του σπηλαίου, αλλά είναι από κάτω, σε πιο χαμηλό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και κίνδυνος να υπερχυλήσει. Επίσης, χάρη στο ποτάμι, υπάρχει συνεχής ροή οξυγόνου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κάποιο όριο επισκεπτών που μπορούν να έρθουν τη μέρα. Πολύ ωραίο μέρος. Νομίζω ότι αν έρθει κάποιος στην περιοχή πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Μα είναι πρέπει να έρθει, είναι ένα θαύμα της φύσης από το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάτε στο καλό και να ξανάρθετε όποτε μπορείτε. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα έξω στο φως. Έξω στο φως και στη ζέστη. Μπαίνουμε στο αμάξι και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack.
Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Είμαστε στα Τζουμέρκα ή αλλιώς στα Θαμανικά Όρη στην Ήπειρο. Η εξερεύνησή μας συνεχίζεται. Είμαστε στα Πράματα. Είναι η έδρα του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων. Είναι το μεγαλύτερο χωριό εδώ της περιοχής. Για να το χαζέψουμε λίγο. Φαίνεται πανέμορφο. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του χωριού με τον ναό της Αγίας Παρασκευής, που χτίστηκε μεταξύ 1893 και 1911. Τέλεια, πολύ ζωντανή πλατεία. Ωραία. Πάμε να βρούμε τώρα κάτι να φάμε. Εδώ Πράματα έχει πολλές καλές ταβέρνες. Και συγκεκριμένα υπάρχει μία ταβέρνα που μας προτείνατε πολλοί από εσάς να πάμε να φάμε. Μας είπατε πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να δοκιμάσετε το φαγητό στο Μπούτζα. Έχει εξαιρετικά κρεατικά και τεράστιες μερίδες. Λοιπόν το κάναμε. Μοσχαράκι με μακαρόνια για την Ηλέκτρα. Κοιτάξτε εδώ, πω έπος, κοντοσούβλι και από εδώ είναι κοτόπουλο, από εδώ είναι ζυγούρι. Τέλεια. Πω. Δεν έχεις έρθει Ήπειρο αν δεν φας ντόπιο κοντοσούβλι. Και παϊδάκια πρόβια. Πω. Εννοείται παϊδάκι μόνο με χέρι τρώγεται. Φεύγουμε! Πήραμε έναν ορεινό δρόμο από Πράματα και ήρθαμε στο χωριό Μελισσουργή. Είναι ένα χωριό πολύ καλά κρυμμένο στο βράχο. Βασικά όπως πλησιάζεις δεν το βλέπεις, παρά μόνο όταν στρίψεις την τελευταία στροφή. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το χωριό το λένε και Αετοφολιά. Πάμε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία. Χρειαζόμουνα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, ευτυχή μου. Ναι, το όνομά σας? Να σας ζήσει και κορούλα σας. Ευχαριστούμε, το όνομά σας? Εγώ Κωνσταντίνα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πλάτανος, ταβέρνα, καφενείο, ορισμός του ελληνικού ορεινού χωριού. Ανεβήκαμε στο ρηβατικό καταφύγιο Πραμάντων. Αυτό το ρηβατικό καταφύγιο το τρέχουν ο Μπάμπης και η Πόλα που μένουν μόνιμα εδώ με τα παιδιά τους. Είστε εδώ στο καταφύγιο μόνιμα ή έρχεστε? Ζω μόνιμα. Σοβαρά. Οικογενειακός, ε? Οικογενειακός, βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ζητήσει κανείς από το να έχει αυτό για αυλή. Σπιτική λεμονάδα. Τέλεια φάση. Νομίζω βρήκαμε το τέλειο μέρος έτσι για να αράξουμε αυτή η ώρα το μεσημέρι προς απόγευμα που έχει πολύ ζέστη εδώ πέρα. Έχει το τέλειο κλίμα, έχει μια φοβερή δροσούλα. Βλέπεις γύρω γύρω καταπληκτική θέα. Και έχουμε και τα αγαπημένα μας μπισκότα για να τα απολαύσουμε σε αυτό το φανταστικό σκηνικό. Είναι με πίτουρο. Έχουν πολλές φυτικές ίνες. Είναι τέλεια. Είναι και υγιεινά και πολύ νόστιμα. Και γεμιστά.
Ανεβαίνοντας για Καλαρίτες, κάναμε στάση να δούμε την Ιερά Μονή της Κηπίνας. Υπάρχει ένα μονοπάτι παράλληλα με το βράχο. Κρύπτη εδώ πέρα που κρύβανε κόσμο στην τουρκοκρατία και όπλα. Το σπήλαιο είναι 200 μέτρα μήκος. Φεύγουμε τώρα. Λίγο πριν από το χωριό Καλαρίτες υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον μέρος που αξίζει να σταματήσει κάποιος. Είναι το γεφύρι της Κιουγιάσας που έχει κάτι καταράκτες. Αυτό είναι το γεφύρι της Κιουγιάσας. Ακούμε τα νερά από κάτω αλλά δεν τα βλέπουμε γιατί έχει πολύ πυκνή βλάστηση. Να φαίνονται εκεί τα νερά. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο και όμως κάθε φορά που κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι στην Ελλάδα καταλαβαίνουμε πόσο απίστευτες ομορφιές έχει η χώρα μας. Απίθανο μέρος! Ο παλιός νερόμυλος που τον έχουν κάνει καφέ! Τι κάνετε? Τι κάνει? Γεια σας! Πώς είστε? Ωραίες. Τι ωραίο μέρος. Στο παράδεισο είστε. Ναι. Μετά το νερόμυλο υπάρχει ένα μονοπάτι που συνεχίζει και βγάζει σε ένα σημείο που μου είπαν ότι έχει κάτι βάθρες και κάτι μικρούς καταράκτες. Τι τέλειο μέρος είναι αυτό. Πάμε και από εδώ. Πάμε στο αμάξι. Είμαστε Καλαρίτες. Αυτοκίνητα μέσα δεν μπαίνουνε. Το αφήνεις έξω και πας με τα πόδια. Την καλύτερη ώρα ήρθαμε που σουρουπώνει. Το χωριό είναι απίστευτο σε καταπληκτικό σημείο χτισμένο. Είναι όλο πέτρινο, είναι παραδοσιακός οικισμός. Είναι μνημείο παγκόσμια κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένας από τους πιο παραδοσιακούς οικισμούς όλη την Ελλάδα. Προστατεύεται και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνουμε σε αυτοκίνητα. Τι άλλο να πεις. Είναι από τα λίγα πανέμορφα χωριά στην Ελλάδα που έχουν μείνει ανέγκυχτα στο πέρασμα του χρόνου. Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Νικόλαος. Και από εδώ που πάμε, σε 100 περίπου μέτρα είναι η κεντρική πλατεία. Εδώ που πάνε είναι η κεντρική πλατεία, αλλά ήρθαμε πρώτα να δούμε τις βρύσες. Οι παλιές παραδοσιακές βρύσες του χωριού. Το πιο όμορφο παντοπολείο της Ελλάδας. Κοιτάξτε, ωραίο μέρος. Ωραία, θα κάτσω εδώ να πιω ένα καφεδάκι και ένα παραδοσιακό γλυκάκι. Γλυκό καρυδάκι!
Άντε, γεια σας κύριε Λεβρίνη, γεια σας. Ωραία, φεύγουμε. Πάμε στο αμάξι και πίσω στο ξενοδοχείο. Κάνουμε μια βόλτα να εξερευνήσουμε το ξενοδοχείο. Εντάξει, ωραία θέα έχει από εδώ. Και αυτά τα τέλεια διαμερισματάκια σαλέ που είναι διόροφα. Πάνω οι γονείς, κάτω τα παιδιά. Τέλεια. Άλλη μια μέρα που εξερευνούμε την περιοχή. Σήμερα θα πάμε αρχικά στα νότια Τζουμέρκα και μετά θα πάμε στο Σιράκο που δεν είδαμε χθες. Φύγαμε! Στάση να απολαύσουμε τη θέα. Εδώ από κάτω είναι το φαράκι του Αράχθου που διασχίσαμε με τη βάρκα προχθές. Ανέβασα και ένα post με πολλές φωτογραφίες στο Instagram. Αν σας άρεσε αυτή η εμπειρία, μπείτε σε εκείνο το post και γράψτε κάτι από κάτω. Ωραία, συνεχίζουμε! Περάσαμε το γεφύρι της Πλάκας, το παραδοσιακό γεφύρι της Πλάκας που φτιάχνεται είναι λίγο πιο πάνω. Είμαστε εδώ στην Πλάκα και θα πάμε τώρα προς τα εδώ, σε αυτή εδώ την περιοχή. Γεια σας κυρία Στέλλα. Γεια σας φτύγη μου. Από εδώ είστε, από το χωριό. Ναι, από το χωριό πολύ. Να ρωτήσω στους καταράκτες να πάμε, έχει νερό. Δεν έχει λίγο νερό, όχι στους καταράκτες δεν έχει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραίο παραδοσιακό καφενείο. Πώς κατοίκουσε εκεί το χωριό εδώ πέρα κάτω. Μόνιμος και μια τριανταριά, σαράντα. Α, μόνο, Άντε, γεια σας. Ωραίο, γεια σας, γεια σας. Πάμε, Ηρακλή. Περάσαμε από το καταράκτη, το χωριό καταράκτη. Ήρθαμε τώρα πάνω στο βουνό για να δούμε το καταράκτη. Έστω λίγο νερό υπάρχει, αλλά κανονικά πρέπει να πέφτει από εκεί κάτω. Πάμε τώρα πάλι πάνω. Γεια σας κύριε Κώστα. Ναι. Ο καταράκτης πότε έχει το πιο πολύ νερό? Τον Απρίλιο μήνα, τέλος Απριλίου, Μάιο. Αρχίζει Μάιο, Ιούνιο, γίνεται... Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Και τέλεια θέα από εδώ. Φαίνεται κάτω το χωριό καταράκτης. Κάτσαμε να φάμε κάτι. Στην Ήπειρο το έχουν τόσο πολύ με τις πίτες που φτιάχνουν και περίεργες πίτες, όπως αυτή εδώ, κοιτάξτε. Είναι μακαρονόπιτα με μακαρόνια παστίτσιου. Χωχω, θα δοκιμάσουμε. Είναι για μένα αυτή η πίτα, έτσι, μακαρονόπιτα. Και είναι ο μόνος τρόπος που δεν έχω δοκιμάσει τα μακαρόνια. Ακόμα. Θα πρέπει να λέγεται ηλεκτρόπιτα. Θέλω. Ω Θεέ μου.
Φαίνεται σαν να έχεις πάρει το παστίτσιο, να το έχεις εξελίξει πολύ όμως και βγαίνει αυτό. Κοίτα, μπορεί τα μακαρόνια να τρώγονται με πιρούνι, αλλά αυτό είναι πίτα και η πίτα τρώγεται με το χέρι. Τέλεια είναι και εγώ δεν θα την έλεγα μακαρονόπιτα, θα την έλεγα παστιτσιόπιτα. Να και καριδόπιτα με το παγωτό. Αυτή είναι η μονή της Αγίας Εκατερίνης, λίγο πάνω από το χωριό Καταράκτης. Αυτό το χωριό λέγεται Προσήλιο. Είναι στην πλαγιά του βουνού κάτω από το Σιράκο και επειδή κοιτάει προς τα νότια, έχει ήλιο σχεδόν όλη τη μέρα. Γι' αυτό λέγεται Προσήλιο. Κεντρική πλατεία με πλάτανο στη μέση και από εκεί πάνω καφενείο και ταβέρνα. Νοεμβρίου 1912, ημερομηνία που απελευθερώθηκε και αυτό το χωριό και η ευρύτερη περιοχή από τους Τούρκους και έγινε ελληνικό έδαφος και πάλι. Από το Προσήλιο έχει τέλεια θέα, βλέπεις απέναντι όλα τα τζουμέρκα και βλέπεις και τα πράματα. Ώρα για σνακ. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια εδώ. Χοιρινή μπριζόλα, καπνιστή με πλούσια γεύση. Έχουμε δύο ντομάτες, ένα παριζάκι γαλοπούλας, πάρα πολύ νόστιμο, σαλάμι αέρος, ρώσικη σαλάτα, φάρμα σαλάτα. Έχουμε και ψωμί, οργανωμένα πράγματα. Η βόλτα στα παραδοσιακά ελληνικά χωριά ανοίγει την όρεξη. Έτοιμα και τα δύο. Ποιο προτιμάτε, με σαλάτα φάρμα και χοιρινό καπνιστό σαμπόν ή με ρώσικη και σαλάμι αέρος. Και τα δύο είναι τέλεια, δεν ξέρω από ποιο να ξεκινήσω. Αυτό είναι σάντουιτς. Φεύγουμε τώρα, συνεχίζουμε το road trip. Στρίψαμε τελική ευθεία για να φτάσουμε Σιράκο και φάνηκαν απέναντι Καλαρίτες που πήγαμε χθες. Και κοιτάξτε πόσο ωραία φωτίζονται τώρα το απόγευμα. Και δεν φάνηκαν μόνο οι Καλαρίτες, φάνηκε και το Σιράκο. Να το εκεί πέρα. Το Σιράκο, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας. Παραδοσιακός οικισμός και αυτός όπως οι Καλαρίτες. Κοιτάξτε πόσο όμορφο χωριό είναι, καμία παραφωνία, κανένα άσχημο κτίριο. Και μέσα στο χωριό δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που έχει μείνει τόσο παραδοσιακό και όμορφο. Αυτή είναι η είσοδος του χωριού για τους επισκέπτες. Έχει αυτό το μονοπάτι, περνάς τη γεφυρούλα και ανεβαίνεις στο χωριό.
Να τα πρώτα σπίτια. Και στην είσοδο σε περιμένει μια βρύση για να ξεδιψάσεις αφού περπάτησες τόσο και κουράστηκες. Αυτό είναι νερό. Κάνετε το όνομά σας? Αλεξάνδρα. Κυρία Αλεξάνδρα, από εδώ είστε? Από εδώ. Τι όμορφο χωριό. Σας αρέσει? Είναι το πιο όμορφο χωριό. Γεια σου Σταύρο, από Γεια εδώ σου. Είσαι? Από εδώ, ναι. Διακοπές ή το χωριό για... Δουλεύω εδώ πέρα, διακοπές παράλληλα. Α, ωραία, τέλεια. Αυτή είναι η κούρα, οι βρύσες του χωριού. Λατρεύω το καλοκαίρι τα ελληνικά χωριά που είναι γεμάτο με κόσμο και κυρίως με νεολαία. Φεύγουμε, αποχαιρετούμε Σιράκο. Γεια Σιράκο! Θα ξανάρθουμε. Πάμε προς τα πίσω. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 1958, σε αυτό εδώ το σημείο, ένα λεωφορείο έπεσε στον κρεμό και σκοτώθηκαν 29 άτομα. Φτιάξαν και εδώ ένα μνημείο, μεταλλικό με παλιοσίδερα σαν να είναι το κουφάρι του λεωφορείου, που είναι φτιαγμένο σαν άγγελος. Ο υπηρώτης γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης που έφτιαξε αυτό το γλυπτό είπε: «Έπρεπε να κάνω κάτι που θα θυμίζει τη θυσία των ανθρώπων αυτών. Ένα συμπιεσμένο αυτοκίνητο που μεταμορφώνεται σε έναν άγγελο, σε ένα σταυρό ή σε έναν χάρο». Είμαστε στη γέφυρα του Τσιμόβου. Περνάμε για τελευταία φορά τον Άραχθο. Αποχαιρετούμε τον Δήμο Τζουμέρκων, αποχαιρετούμε τα Τζουμέρκα. Πάμε στο ξενοδοχείο μας και αύριο πρωί επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι θα ξαναπεράσουμε τον Άραχθο, αλλά στην Εγνατία οδό. Πάμε τώρα για ξεκούραση. Φεύγουμε από τα Τζουμέρκα. Το μωρό πέρασε καλά. Ο Ηρακλής είδε μέρη όλα και το Σιράκο και τους Καλαρίτες και το Σπήλαιο και τους Καταράκτες και όλα τα ωραία τα βουνά στα Τζουμέρκα, στα Τζουμέρκα, α, α, στα Τζουμέρκα. Happy Traveler, στα Τζουμέρκα. Με Ηρακλή και με μωρό. Φεύγουμε. Ηρακλή, θα οδηγήσεις εσύ? Είσαι και ο πρώτος σκύλος, Ηρακλή. Πάμε. Κάπου εδώ σας χαιρετούμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο Happy Traveler. Εννοείται πως περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Instagram. Ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!